Σήμερα λοιπόν είναι η τρίτη συζήτηση. Πάντα αυτές οι συζητήσεις προηγούνται των συναυλιών που γίνονται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Αύριο λοιπόν υπάρχει αυτή η εξαιρετική συναυλία. Έχει κάτι λίγα εισιτήρια που έχουν απομείνει. Αν δεν έχετε πάρει, να πάρετε, γιατί αυτό που θα ακούσετε σήμερα σίγουρα θα σας κάνει να τρέξετε στο ταμείο. Όπου το τρίο El Greco λοιπόν, ο Φέδων Μιλιάδης, ο Αλέξης Καραϊσκάκης Νάσος και ο Θοδωρής Ιωσηφίδης θα μας παίξουν το τρίο Gypsy σε solo μίζωνα του Γιώζε Χάιντν, τις 8 παραλλαγές για τρίο σε παραδοσιακό θέμα του Νίκου Σκαλκότα, και εδώ εντάσσεται βεβαίως αυτό αυτή η συναυλία, εντάσσεται στο έτος Νίκου Σκαλκότα. Και θα τελειώσουν με το έργο, με το τρίο αριθμός 2 σε μη υφεσιμίζωνα, έργο 100 του Franz Schubert. Ένα και ένα μου φαίνεται τα έργα. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω λιγάκι με τον κύριο Ζεβό, λίγο έτσι να φτιάξουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται αυτή η συναυλία. Η συναυλία τυπλοφορείται οι δύο σχολές της Βιέννης. Ευχαριστώ για όλα. Λοιπόν, καθώς ήθελα να ρωτήσω το εξής. Το πρόγραμμα φτιάχτηκε από εσάς. Από εσάς. Λοιπόν, ξεκινήσω από αυτό, γιατί το κέντρο είναι βέβαια η συναυλία η αυριανή. Και πραγματικά είναι εκπληκτική επιλογή. Εγώ τα παιδιά πρώτη φορά τα βλέπω, δηλαδή μάλλον την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε, που είπε και ο Αλέξανδρος. Είναι η επιλογή καταπληκτική. Γιατί υπάρχουν και πολλά κοινά σημεία μεταξύ των τριών συνθετών αυτών, όσο και να φαίνεται περίεργο. Οπότε συγχαρητήρια και δημόσια το λέω. Καθώς αύριο, όπως είπε και ο Αλέξανδρος, θα παιχτούν το τρίο αυτό, το Gypsy. Γιατί ακριβώς το τελευταίο μέρος βασίζεται πάνω σε θέματα τσιγκάνικης μουσικής στον χώρο της Ουγγαρίας και μιλάμε για τον 18ο αιώνα. Το τελευταίο μέρος. Και όταν το ακούσετε θα το καταλάβετε. Επιπλέον, το πρώτο μέρος από τα τρία είναι θέμα και παραλλαγής. Είναι κάτι που έχει κάνει πάρα πολλές φορές στη ζωή του Σκαλκότας, όχι μόνο στο έργο το οποίο θα συζητήσουμε, δηλαδή τις 8 παραλλαγές στο δημοτικό θέμα, αλλά έχω ένα κατάλογο, θα σας πω σε λίγο, έτσι ενδεικτικά, ότι σε πάρα πολλά έργα του, είτε είναι μουσικής δωματίου είτε ορχιστρικά, δηλαδή συμφωνικές σουίτες για παράδειγμα, χρησιμοποιείται τη μορφή των παραλλαγών, που ήταν κάτι πάρα πολύ βασικό την περίοδο του κλασικισμού και όχι μόνο, αλλά αμφί πάρα πολύ. Μετά, το δεύτερο έργο που θα ακούσετε αύριο είναι οι 8 παραλλαγές που θα συζητήσουμε πάνω σε ένα δημοτικό θέμα που είναι ένα έργο του 1938. Καρχάς του χάρη το έργο είναι γύρω στο 1795, υπάρχει ερωτηματικό σε αυτό. Του Σκαλκότα είναι το 1938 και αυτό δεν είναι οριστικό. Και το δεύτερο μέρος της συναυλίας θα έχει το καταπληκτικό τρίο σε μύθιση μίζωνα, το όπως 100 του Schubert, το οποίο είναι ένα κομμάτι καταπτικό σε τέσσερα μέρη, Allegro Andante Scherzo, Allegro Moderato, διαρκές περίπου 45 λεπτών, εξαρτάται βέβαια από την εκτέλεση, και το οποίο και σε αυτό μπορούμε να βρούμε κάτι το δημοτικό, όπως υπάρχει στην δεύτερη θεματική ομάδα του δευτέρου μέρους, του πολύ γνωστού, του Hit, θα λέγαμε, μία μελωδία που εικάζεται, αυτό δεν είναι σίγουρο, ότι ο Σούμπερτ χρησιμοποίησε ακούγοντας έναν τενόρο, τον οποίο, αν θυμάμαι καλά, το όνομά του Μπέρκ θεωρείται το επίθετο, ναι. Άλμπερτ Μπέρκ. Ίσακ Άλμπερτ Μπέρκ ήταν ένας τενόρος και λέγεται ότι είχε ακούσει αυτό. Οπότε συνδέονται ακόμα και, δηλαδή, η λαϊκή στοιχείο κατά κάποιο τρόπο υπάρχει και στα τρία κομμάτια. Και εδώ πέρα να πω και το εξής, κάτι το οποίο ίσως ο πολλής κόσμος δεν το γνωρίζει. Ότι έτσι και στην εποχή του ρομαντισμού περνάει η λαϊκή μουσική σε όλες τις παραδόσεις και πολύ περισσότερο στην Γερμανία. Είναι μια διαδικασία να ενσωματώνει στοιχεία της λαϊκής μουσικής παράδοσης ο χώρος της Αυστρίας και Γερμανίας ήδη από το 18ο αιώνα. Οπότε ενσωματώνεται τόσο πολύ ώστε δεν μπορείς να βρεις τη διαφορά. Πράγμα το οποίο βέβαια δεν συμβαίνει στις παραδόσεις που είναι πιο πρόσφατες, όπως είναι των χωρών των Σλάβικων, να το πούμε τη γενική έννοια, Ουγγαρία, ξέρω εγώ, Ρουμανία, κατεβαίνω προς τα Βουλγαρία, Ελλάδα. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτό το κοινό στοιχείο. Επίσης να πω ότι αυτό που προανέφερα, ήδη από το 1927 δηλαδή, έχει γράψει αριστουργηματικές παραλλαγές ο Σκαλκότας. Ένα έργο, παράδειγμα, οι 15 μικρές παραλλαγές για πιάνο, παίζεται πιάνο, το ξέρετε, το 1927. Το πρώτο κουαρτέτο εγχόρδων στο δεύτερο μέρος που έχει παραλλαγές. Η πρώτη συμφωνική σουίτα στο θέμα Κομοβαρασιόνι, που είναι το δεύτερο μέρος, πολλές φορές βάζει το δεύτερο μέρος ο Σκαλκότας.
το πιάνο τρίο, το οποίο είναι ένα έργο του 36 δωδεκάφραγκο, όπου στο δεύτερο μέρος έχουμε 4 παραλλαγές. Το τρίο αυτό, που είναι έργο του 38. Δεύτερη συμφωνική σουίτα είναι το καταπληκτικό αυτό έργο, το Λάργο Συμφώνικο, το οποίο είναι από τα αριστουργήματα της μουσικής του 20ου αιώνα και το οποίο είναι ένα 27, μόνο αυτό το μέρος είναι 27 λεπτά στην ηχογράφηση του Λάσσα που έχει κάνει ο Νίκος Χριστοδούλου και είναι ένα συνδυασμός παραλλαγών και μορφή σονάτας. Είναι κάτι το οποίο πρώτη ή δεύτερη φορά έχει γίνει στην ιστορία της μουσικής. Έργο του 1944 και βέβαια στο κονσέρτο για δύο βιολιά, που είναι ένα έργο του 1945 ολοκληρώνεται, με το περίφημο ρεμπέτικο στο κονσέρτο για δύο βιολιά και ορχήστρα, Σκαρκότα, που είναι πάνω στο Τσιτσάνι. Μάγισσα Σεραβιάς. Μάγισσα Σεραβιάς. Έτσι ενδεικτικά μερικά σημεία. Αυτό μου φαίνεται πως δίνει ένα καλό πλαίσιο του πού εντάσσεται το Σκαρκότα, σωστά. Δηλαδή, είναι ένα έργο από την κλασική περίοδο, μετά θα έχουμε ένα έργο από ας πούμε αυτό που λέμε το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, ένας μοντερνισμός τέλος πάντων της εποχής και μετά θα γυρίσουμε πίσω στο Σούμπερτ για να ολοκληρωθεί αυτή. Ένα ρομαντικό έργο. Πριν πάω λιγάκι να συζητήσουμε για τον Σκαλκότα Περσέ, θέλω λίγο να ρωτήσω εδώ τους κυρίους από πώς διαλέξατε αυτό το πρόγραμμα, γιατί. Πήγαν κι άλλα μπορούσατε να βάλετε. Γιατί αυτά. Γιατί. Ναι. Έχει πλάκα δηλαδή γι' αυτό. Έχει και πλάκα. Συμφωνώ. Εγώ με το πρώτο που θα σκεφτώ. Και δεν πρέπει να κάνω πράγματα που δεν έχουν πλάκα, γιατί καήκαμε. Αλλά από την άλλη, όλα αυτά ή μέρος αυτών που είπε ο κ. Ζερβός τα σκεφτήκαμε. Mm. Δηλαδή, μέσα στις προτάσεις μας, επειδή πάντα φτάσουμε τα προγράμματα με αυτόν τον τρόπο, κοιτάξαμε να βρούμε έργα τα οποία έχουν κάποια κοινά. Κοιτάξαμε να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να υπάρχει ένα νήμα από την αρχή μέχρι το τέλος της συναυλίας και να υπάρχει κάποια συνέχεια. Ναι. Γιατί και οι τρεις θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην παίρνουμε μόνο έργα που μας αρέσουν ή να πάρουμε και να τα παραθέτουμε ατάκτως. Οπότε αυτό κάναμε, πάντα το συζητάμε πάντα βρίσκουμε κάποια ιδέα. Ο Θοδωρής συνήθως βρίσκει την καλύτερη στον προγραμματισμό. Αυτή η παρατακτική σύνδεση έχει κάποιο είδους συνέχεια, δηλαδή στη σκέψη σας, ή απλά έτσι θεωρείτε ότι θα έπρεπε να κλείνει η συναυλία με το Σούπερ, δηλαδή αυτό είναι το λόγο. Πρώτα απ' όλα, χωρίς να θέλω να ακυρώσω αυτό που λέει ο Αλέξης, μας αρέσουν και πολύ τα έργα. Mm. Δηλαδή δεν είναι αυτός ο σκοπός το να βάλουμε ένα θέμα, ένα τίτλο, και από εκεί και πέρα να βρούμε κάτι να κολλάει. Οπότε είναι και αυτό μια δράση. Τώρα για τη σειρά, το κοιτάξαμε λίγο περισσότερο ως. Τι είναι καλύτερο για τον ακροατή. Mm. Δηλαδή, αν βάλεις ένα έργο 45 λεπτών, όπως είναι το πρώτο μισό της συναυλίας, η συγκέντρωση, η προσοχή που μπορεί να έχει κάποιος, σίγουρα θα είναι λιγότερη στο δεύτερο μισό. Δηλαδή, υπάρχει. Ενώ δύο αντιθετικά έργα, ας πούμε, στην αρχή. Ναι, και σαν διάρκεια νομίζω είναι πάρα πολύ καλά ως δύο μικρότερα στην αρχή και το σούπερ κλείνουμε με αυτό. Νομίζω πιο πολύ λόγω διάρκειας έχουμε μπει σε αυτή τη σειρά. Okay. Ναι. Εδώ θα σας δείξουμε και τις πρώτες σελίδες. Εντάξει, δεν φαίνονται τέλεια, αλλά είναι το χειρόγραφο του Σκαλκότα. Είναι από το αρχείο Νίκου Σκαλκότα που το έχουμε εδώ στην μουσική βιβλιοθήκη Λία Μουδούρη. Οπότε θα σας δείχνουμε τώρα σε λίγο που θα αρχίσουν να μιλάει λίγο περισσότερο ο Γιώργος για τα θέματα και το πώς έχει δομηθεί η σύνθεση αυτή. Και θα ακούμε τα μουσικά παραδείγματα. Θα περνάνε μπροστά σας και οι σελίδες από τις πρώτες σελίδες από τις παραλλαγές.